το δημοτικό σχολείο του Πλαγιαρίου, ένα μεγάλο έργο το οποίο το έχει ανάγκη το Πλαγιάρι και θα το δούμε να υλοποιείται και είναι ενταγμένο και εξασφαλισμένη επίσωση από το ΕΣΠΑ, είναι το γυμνάσιο του Πλαγιαρίου και το γυμνάσιο της Καρδίας. Έργα τα οποία πιστεύω ότι θα δώσουν όχι μόνο την ολοκλήρωση στο θέμα της σχολικής στέγης στο Δήμο Μίκρας, που θα είναι μετά τις 15 σχολικές μονάδες και αυτές οι 5 οι οποίες έχουμε προσδιορίσει, Σχολάρι, Καρδία και Πλαγιάρι, 20 συνολικά, θα λύσουν για μελλοντικά τουλάχιστον για 10-15 χρόνια το θέμα της σχολικής στέγης. Φυσικά ευελπιστούμε αυτό που ακούσαμε στο ρεπορτάζ, να μην εμείς κάνουμε προσπάθεια για να κάνουμε σχολεία και τα σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς. Θα είναι ό,τι το χειρότερο. Είναι και αυτό. Βασικότερο έργο το οποίο ικανοποιεί όλο το Δήμο και είναι χαρά μας όλο το Δήμο και έχει τελειώσει το Σεπτέμβριο είναι ο κεντρικός αγωγός ο οποίος ξεκίνησε. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου αυτό. Ήταν... Το απαντήσατε χωρίς να το ρωτήσω καν. Ναι, από τα βασικότερα, γιατί όπως ξέρετε, χωρίς νερό δεν το υπάρχει. Θέλε ο κόσμος αυτό το θέλει ο κόσμος. Το ολοκληρώσατε τελικά. Εδώ 20 χρόνια το ολοκληρώσαμε. Έχει ολοκληρωθεί ένα άψογο έργο, ένα ουσίας έργο, ένα αγωγός ο οποίος θα είναι το μέλλον της ίδρυψης στην περιοχή. Ένας άλλος αγωγός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα για το διαμέρισμα του Τριλόφου, έχει τελειώσει και μέχρι τέλη Αυγούστου ευελπιστούμε ότι θα γίνει σύνδεση. Μένει μόνο από τη ΔΗ, είναι όλα τελειωμένα και θα φέρουμε από τον κάμπο νερό στον Τρίλοφο ένας σημαντικός αγωγός. Και το βασικότερο έργο το οποίο με χαροποιεί, που έχει βρει πάλι το δρόμο του, που είναι από τα μεγαλύτερα έργα, αλλά δυστυχώς είναι στα χαρτιά και δεν φαίνεται στον κόσμο, είναι το γενικό πλοδημικό. Λυθήκανε τα προβλήματα. Ήδη γίνεται ο διαγωνισμός για την τροποποίηση του γενικού πλοδομικού και πιστεύω ότι λάθη τα οποία και σφάλματα που γίνανε θα έχουμε την ευκαιρία να τα διορθώσουμε στην καινούργια τροποποίηση αυτή του γενικού πλοδομικού που κάνουμε, αλλά και η ολοκλήρωση των 9.000 στρεμμάτων, τα οποία ήταν λόγος και δέσμευσή μας. Παρόλο την καθυστέρηση που υπήρχε, έχουν ξαναπάρει το δρόμο τους, έχει λυθεί το πρόβλημα με την περιφέρεια και το έργο. Και όπως ξέρετε, οι επεκτάσεις αυτές, όσο και καθυστερημένα είναι, στόχος είναι να ξεκινούν αυτά τα μεγάλα έργα. Έχει βρει πάλι το δρόμο του και συνεχίζει. Και το τελευταίο, το οποίο θα είναι ευχάριστο και μεγάλη ικανοποίηση και πιστεύω η ΙΑΘ να κάνει τη δέσμευση αυτή, ναι, την οποία με έχει υποσχεθεί, είναι έχει τελειώσει η αποχέτευση του Πλαγιαρίου και μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, από ό,τι με έχουν πληροφορήσει από την ΙΑΘ, θα είναι έτοιμοι να δεχθούν αιτήσεις για να γίνουν οι πρώτες συνδύσεις και να έχουμε το πρώτο αποχετευτικό δίκτυο στο Δήμο μας. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ ευχάριστο καταρχήν. Και όπως σας είπα, ναι, τελειώνοντας, ότι 8 καινούργιες δημοπρασίες έχουν δρομολογηθεί, θα γίνουν μέσα στο Σεπτέμβριο για μικρότερα βέβαια έργα, τα οποία και αυτά θα είναι μέσα στην καθημερινότητα. Αυτά δεν χρηματοδοτούνται από το Θησέα, να υποθέσω, αφού είναι παγωμένος ο Θησέας. Το Θησέα, εμείς έχουμε πάρει το 75% του Θησέα. Παρόλο την προσπάθεια που κάναμε για έναν αγωγό ίδρυψης πάλι στον Τρίλοφο και ήμασταν έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το έργο αυτό, 270.000 προϋπολογισμό, μόνο αυτή τη δόση δεν μπορέσαμε να απορροφήσουμε. Δυστυχώς ήρθε ο Θησέας και μας πάγωσε το έργο αυτό. Παρόλο την προσπάθεια που κάναμε για τη μελέτη να περάσει από όλες τις υπηρεσίες, περιβαλλοντολογικές μελέτες και καταλαβαίνετε, και ήταν ένα σοβαρό πλήγμα όχι μόνο για το Δήμο Μίκρας που έχασε το έργο αυτό, αλλά για τους άλλους Δήμους. Που ο Θησέας ήταν από τα βασικότερα στηρίγματα και όλοι οι δήμαρχοι εκεί υπολογίζαν τέλη της τετραετίας για να δημοπρατήσουν και να κάνουν έργα. Πιστεύω ότι ήταν λάθος από την κεντρική εξουσία να μην προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό. Έργα τα οποία με πολύ κόπο οι Δήμοι τα φτάσανε στη δημοπράτηση, να μην υπάρχουν επιστώσεις και να τα εντάξουν πλέον στον Καλλικράτη και να έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Εσάς ποια έργα σας πάγωσε ο Θησέας, έτσι τώρα συνοπτικά να τα πούμε, γιατί ο κόσμος τα περιμένει, ξέρετε, εσείς τα υποσχεθήκατε αυτά. Ναι, όπως σας είπα, είναι το έργο αυτό, είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι πάλι για, για την Τρίλοφο. Για τον Τρίλοφο, πέρα από αυτό, πέρα από αυτό που το είπα. Όχι, όλα τα άλλα τα έχουμε απορροφήσει. Όλα τα άλλα τα έχετε απορροφήσει. Όλα τα και το 7 εκεί. Και η δεξαμηνή του Πλαγιαρίου έχει υλοποιηθεί, που την είχαμε στο πρόγραμμα. Ευτυχώς προλάβαμε. Και αυτό που σας είπα, που τώρα περιμένουμε τη σύνδεση που είναι από τον κάμπο στον Τρίλοφο, ένα σοβαρό έργο το οποίο έχει τελειώσει και είναι μόνο η σύνδεση, έχει παραδώσει εργολάβος, το έχουμε προλάβει και έχει υλοποιηθεί και έχει πληρωθεί κιόλας από το Θησέα. Το μόνο που δεν μπορέσαμε, ήμασταν έτοιμοι να δημοπρατήσουμε τώρα 270.000 στην τελευταία δόση
που είχαμε ακόμη να απορροφήσουμε από το Θησέα το 2009, ήταν το έργο αυτό το οποίο θα ήταν σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι και με τη συνεργασία, όπως σας είπαμε, με το Δήμαρχο Θέρμης που υπάρχει, οι δεσμεύσεις είναι ότι θα μπει στο πρόγραμμα και δεν θα περιμένουμε ούτε το Καλλικράτη. Την καινούργια χρονιά θα είναι προς δημοπράτηση από ιδίους πόρους του ενιαίου Δήμου Θέρμης. Μάλιστα. Αυτό είναι καλό σε κάθε περίπτωση. Καλό, γιατί βασικά τα οποία ο κόσμος ζητάει είναι η ίδρυυση. Είναι ό,τι χειρότερο σε μια περιοχή όταν δεν υπάρχει νερό. Και πιστεύω εκεί, παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε, παρόλο τα προβλήματα, αυτά τα δύο τα έργα τα οποία, αν τώρα το ένα θα υλοποιηθεί, πιστεύω ότι θα μελλοντικά η περιοχή και με το μεγάλο έργο που γίνεται, το αγωγού της Αγίας Παρασκευής, θα λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να λέμε γενικά προδημικά εγκρίσεις καινούργιων σχεδίων πόλεων και όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει την ίδρυυση. Καταλαβαίνετε, να γίνουν οικόπεδα και να μην υπάρχει νερό. Είναι άρα πρωτεύων για μας είναι η ίδρυυση. Δημάρχε, με εκείνα τα νοσοκομεία, τι γίνεται, τα θυμάστε? Τα θυμάμαστε, αν τα θυμάμαστε και περιμένουμε. Εσείς τα θυμάστε. Στο Υπουργείο Υγείας τα θυμούνται? Στο Υπουργείο Υγείας ή στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή ακόμα και η επιστολή που έφτασε και που έστειλα και πιστεύω ότι έχει φτάσει και στα χέρια του Πρωθυπουργού, αλλά και σε όλους τους φορείς του νομού και σε όλους τους βουλευτές και υπουργούς, πιστεύω ότι σύντομα θα πάρουμε την τελεσίδικη απόφαση, γιατί το ακίνητο αυτό το οποίο ο Δήμος Μίκρας, μετά από κόπο και μετά από... Ζήσατε τότε και τις ιστορίες που είχαμε και μιλάμε για ένα κίνητο φιλέτο το οποίο έδινε 127 στρέμματα στο δρόμο Περαίας Θεσσαλονίκης για να γίνουν αυτές οι δύο μονάδες. Ευελπιστούμε ότι θα κρατήσει η κεντρική εξουσία και το λόγο της και την υπογραφή της και το μνημόνιο και την προγραμματική σύμβαση. Αλλά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δεν υπάρχει απάντηση από την επιστολή που δόθηκε από το Δήμο Μίκρας, είτε από την υπεύθυνη υπουργό που την έχω ενημερώσει εγώ προσωπικά, την κυρία Ξενέλια Κοπούλου, είτε την υπουργό ανάπτυξης που πάλι εγώ προσωπικά την έχω ενημερώσει, την κυρία Κατσέλη. Δεν υπάρχει άμεση απάντηση. Ο Δήμος Μίκρας δεν μπορεί να μην βάλει στο πρόγραμμα και στον ενιαίο Δήμο Θέρμης να μην σχεδιάσει γι' αυτό το ακίνητο. Όπως καταλαβαίνετε, ότι 200 και καινούργιες αρμοδιότητες θα έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές οι αρμοδιότητες θα θέλουν και χώρους. Εμείς πρέπει εκεί να σχεδιάσουμε, είτε αυτό λέγεται Δημαρχείο, είτε λέγεται Πολυδομία, είτε λέγεται άλλη χώρη. Αυτό το ακίνητο δεν μπορούμε να το έχουμε ούτε δοσμένο εισαΐ στο Υπουργείο και να περιμένουμε την κεντρική εξουσία τι θα κάνει. Θα ισχύει αυτό που είπαμε μέχρι 30 του 2010 το Σεπτέμβρη και ήταν αδέσμευση, το γράψαμε, το υπογράψαμε και πιστεύω να τηρηθεί. Αν δεν τηρηθεί, εμείς θα κοιτάξουμε το συμφέρον των πολιτών. Τώρα να το πω λαϊκά, εδώ δεν έχουμε λεφτά να προσλάβουμε γιατρούς, να στελεχώσουμε τα ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία. Θα κάτσουμε να χτίσουμε καινούργια. Κοιτάξτε, θα το δεχόμουν αυτό, αλλά αυτό είναι το πρόγραμμα. Τα ήδη υπάρχουν νοσοκομεία θα γίνουν μέσως ΔΙΤ. Αν ήταν από δημόσιες επενδύσεις, θα σας έλεγα ναι, δεν γίνεται ποτέ και δεν υπήρχε περίπτωση και εμείς να το δώσουμε για να γίνει από δημόσιες επενδύσεις, γιατί λεφτά δεν υπήρχαν και όταν το δώσαμε. Ξέρουμε τι συμβαίνει στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά με τον νόμο με τα ΣΔΙΤ που τα χρήματα τα βάζει ιδιώτης, έγινε ο διαγωνισμός από τις 8 μεγαλύτερες εταιρείες στην Ευρώπη. Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής. Έγινε πρώτη φάση. Η συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό που ήταν στον Πέδων 386 εκατομμύρια που είχε προϋπολογισμό το νοσοκομείο αυτό και 8 οι εταιρείες που δώσανε και λάβανε μέρος στο διαγωνισμό, μόνο η συμμετοχή τους στα έξοδα ήταν πάνω από 2.000 ευρώ. Αν που έγινε πρώτη φάση και είμαστε στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, θεί τώρα η τωρινή κυβέρνηση και πει ότι όλα αυτά τα κυρώνω, καταλαβαίνετε τι αφαιρεγκαιότητα θα υπάρχει και προς τα έξω. Γιατί προχώρησε το Μέδων. Αν ήταν για τον οικολογικό, εκεί δεν έγινε καμία κίνηση και δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Αλλά το Μέδων έχει προχωρήσει και έχει γίνει και πρώτη φάση. Αν όλα αυτά θέλουν να τα πάρουν πίσω και να εκτεθούν, ας έρθουν να μας πούνε και τους λόγους, ας μας πούνε και γιατί. Και αυτό δεν θα το ζητήσω μόνο από τους υπουργούς, αλλά έχουμε και την ευκαιρία της έκθεσης και πάλι θα κάνω παρέμβαση και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό και να μας απαντήσει τι μέλη γενέστε και πιστεύω ότι θα πάρουμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Λοιπόν, το να πάρετε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, είπατε, έχετε δώσει περιθώριο, το να πάρετε πίσω το ακίνητο ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι αβαγή η κατασκευή των δύο νοσοκομείων στο Δήμο Μίκρας. Θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Αμέσως μετά ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, είναι αρκετά σοβαρό θέμα.
σε κάθε περίπτωση, διότι αυτά τα νοσοκομεία τα περιμένουμε, όπως και αν έχει το πράγμα, και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα. Και από ό,τι φαίνεται, δεν δείχνουν κανενός είδους πρόθεση τα Υπουργεία να προχωρήσουν το σχέδιο που άφησε, τα σχέδια που άφησε πίσω της η προηγούμενη κυβέρνηση για την κατασκευή των δύο αυτών νοσοκομείων. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Μίκρας. Παρακαλώ.